Ότι όταν πρόκειτο να κάνουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, είχαμε βάλει ένα ρολόι που μετρούσε αντίστροφα για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Και τώρα, 10 χρόνια μετά, έχουμε φτάσει να μετράει αντίστροφα το ρολόι όχι για το νέο έτος, αλλά για την επίσημη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτό είναι έργο, έχει σφραγίδα, έχει υπογραφή Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, να σας πω και το εξής, κύριε Χατζή, μια που αναφέρθηκε εδώ θέμα ποινικών ευθυνών. Την Πέμπτη έχουμε εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχω εκπροσωπώντας το ποτάμι, για το μνημόνιο. Για να αναζητήσουμε ποινικές ευθύνες για ποιο λόγο μπήκαμε στο μνημόνιο. Θα ζητήσω εγώ λοιπόν στην επιτροπή την Πέμπτη να επεκταθεί και να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και για το σήμερα, για ποιο λόγο η κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου όχι απλώς δεν μας βγάζει από το μνημόνιο, αλλά μας βάζει σε ένα χειρότερο, στο τρίτο μνημόνιο. Και βλέπετε, η ώρα είναι 12 και 7. Υποτίθεται ότι σε 55 λεπτά από τώρα θα βγαίναμε επιτέλους από το μνημόνιο και πού είναι οι καμπάνες που βαράνε οι Σιριζέικες χαρά με χαρά, πού είναι τα αρνιά που θα άσφαζε ο κύριος Καμένος στην πλατεία Συντάγματος για να γλιτήσουμε την απελευθέρωση από τα μνημόνια. Πουθενά αυτά. Γιατί και ο κόσμος ξέρει και οι κυβερνώντες ξέρουν ότι έτσι όπως τα κάνανε, που τα κάνανε σαν τα μούτρα τους δηλαδή, η χώρα πια βρίσκεται σε σημείο επαφής με τον τοίχο που λέγαμε. Και είπατε τώρα για να σας πω και για την πρόταση την καινούργια της ελληνικής κυβέρνησης. Είπε, και τον άκουσα τον κύριο Δραγασάκη, είδα τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, που είπε ότι εμείς, θα προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα, δηλαδή ένα νέο μνημόνιο, που θα βασίζεται στο προηγούμενο της ελληνικής κυβέρνησης, που είχε φόρους σκληρούς και μέτρα σκληρά 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά στην ερώτηση του δημοσιογράφου, θα έχει και άλλα μέτρα. Φυσικά, λέει ο κύριος Δραγασάκης. Θα έχει και άλλους φόρους παραπάνω από αυτούς που είχατε προτείνει. Φυσικά, λέει ο κύριος Δραγασάκης. Το άκουσα με τα αυτιά μου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση, και ξαναλέω, υπογραφή Τσίπρα, Τσίπρα Καμένου, απέτυχε παταγωδώς στη διαπραγμάτευση, μας έφερε στο χειρότερο σημείο της νεότερης ιστορίας, θα έλεγα, και όχι απλώς δεν λύνει το πρόβλημα, αλλά το κάνει και χειρότερο. Κάτι θέλετε να πείτε? Και επειδή. Κυρία Αυλονίτου. Μισή κουβέντα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν πειράζει. Εγώ όμως την άκουσα την κυρία Αυλονίτου, ούτε τη διέκοψα, ούτε τίποτα. Εντάξει, καλά, αν θέλει μια παρατήρηση σε αυτό που λέτε, γιατί είναι. Κάνετε μια πολύ σκληρή κριτική στο κόμμα. Θέλω να προσθέσω το εξής, διότι αυτή την ώρα που μιλάμε, οι συνταξιούχοι λιώνουν. Οι άνεργοι δεν πήραν το επίδομα ανεργίας. Οι εργαζόμενοι δεν πήραν το μισθό τους. Οι επιχειρηματίες δεν πλήρωσαν τους προμηθευτές τους και δεν μπορούν να κινήσουν την επιχείρησή τους. Η κατάσταση λοιπόν είναι δραματική. Δεν κινδυνολογεί κανείς. Ναι, αλλά εσείς όμως, κύριε Αμυρά, είχατε πει και είχατε μάλιστα σε όλους τους τόνους ότι εμείς φέρτε μια συμφωνία, την υπογράψουμε. Δικαιωθήκαμε, διότι. Τι δικαιωθήκατε, δηλαδή. Έλεγε ο Θοδωράκης, το Μάρτιο κλείστε τη συμφωνία και το Φλεβάρι αρχίστε τις μεταρρυθμίσεις. Τα έλεγε αυτά τις πρώτες μέρες του Φλεβάρι. 3 Φλεβάρι. Από τότε έλεγε. Και πέσανε όλοι να μας φάνε. Τι λέτε τώρα, η δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς δεν ήμασταν δεκανίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπαμε με τα μάτια μας πόσο άχρηστη είναι αυτή η κυβέρνηση. Πόσο επικίνδυνη είναι. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέγαμε: κλείστε εκεί τη συμφωνία, να ξεκινήσουμε από εκεί, μην μας φτάσετε στη χρεοκοπία. Να που δικαιώνεται ο Θοδωράκης. Έχουμε φτάσει λοιπόν τώρα πόσο. 50 λεπτά πριν την επίσημη χρεοκοπία της χώρας και ακόμα δεν ξέρουν οι πολίτες, υπάρχει διέξοδος. Ποια είναι η εναλλακτική πρόταση της κυβέρνησης? Και η κυβέρνηση το μόνο που κάνει είναι να λέει: θα σας κάνω δημοψήφισμα. Και παιδιά θα σας κάνω, και γιοφύρια θα σας στήσω, και ποτάμια θα σας φέρω. Άρα, λοιπόν, ο πολίτης οφείλει να γνωρίζει. Δεν είναι μόνο ο κύριος Τσίπρας, πώς το είπε, δεν είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού. Ούτε οι πολίτες όμως είναι παντός καιρού. Οφείλουν οι πολίτες να ξέρουν εάν οι καταθέσεις τους είναι διασφαλισμένες. Δεν είναι πια. Όχι βέβαια. Οφείλουν να ξέρουν, να τους πει μάλλον, το πω αλλιώς. Οφείλει η κυβέρνηση να τους πει τους πολίτες, σε όλους. Μην λέμε αυθαίρετα πράγματα στον κόσμο. Δεν είναι πλέον προστατευμένες. Ωραία. Δεν θα ανοίξουν οι τράπεζες. Όχι, περίμενε. Το γεγονός ότι... Κύριε Αμυρά, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Το να λέμε στον κόσμο ότι είναι διασφαλισμένες οι. Κύριε Χατζή, επαναδιατυπώνω. Να μας πει η κυβέρνηση, οφείλει να μας πει. Είναι διασφαλισμένες οι καταθέσεις. Μάλιστα. Τη Δευτέρα θα ανοίξουν οι τράπεζες. Αλλά σας θυμίζω ότι στην Κύπρο οι τραπεζικοί περιορισμοί κράτησαν 2 ολόκληρα χρόνια. 2 χρόνια. Άρα, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα. Και όσον αφορά τη νέα πρόταση ελληνικής κυβέρνησης, την οποία ο κ. Δραγασάκης κόμισε σήμερα στην ελληνική κοινή γνώμη. Υπάρχει και το εξής. Είπαμε λοιπόν. Τρίτο μνημόνιο, το ίδιο και χειρότερο από τα προηγούμενα. Ξέρετε τι έλεγε η πρόταση Τσίπρα των 8,5 δις για τις συντάξεις? Διότι υπάρχει πάρα πολύ προπαγάνδα. Ο κόσμος πια έχει ζαλιστεί από την κυβερνητική προπαγάνδα. Έλεγε η πρόταση Τσίπρα, τα έχω εδώ. Από κύριε σελίδα 23. Μα τώρα... 8,8 μείωση των επικουρικών συντάξεων με την πρόταση Τσίπρα και 1,7 μείωση των κύριων συντάξεων από αύξηση των εισφορών τους. Και τώρα μας λέει ο κύριος Δραγασάκης και η κυβέρνηση,
Αλλά ακούμε και τους ξένους ότι το νέο μνημόνιο δεν θα είναι αυτό που μας κόμισε ο κύριος Τσίπρας τον 8,5 δις, θα είναι